Σκέτος τα καταστήματα και τις επιχειρήσεις τους αναγκάζονται να βάλουν όλο και περισσότεροι έμποροι στο λεκανοπέδιο Αττικής, με την κρίση να έχει αγγίξει ακόμα και τις πλέον προνομιούχες περιοχές. Σε τίποτα δεν θυμίζει η άλλοτε πολύ συχνά στην πλατεία της Κηφισιάς με το πλήθος ακριβών και επώνυμων καταστημάτων. Μικροί και μεγάλοι επιχειρηματίες παρακολουθούν την πτώση που καταγράφουν ο τζίρος και η κατανάλωση και χαρακτηρίζουν πρωτοφανείς τις διαστάσεις που έχει πάρει το φαινόμενο των ξενίκιαστων καταστημάτων και των επαγγελματικών χώρων. Το 20% των καταστημάτων είναι κλειστά, δήλωσε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κηφισιάς, κ. Μάρκος Πανέτας. Στην Κηφισιά η κατάσταση δεν διαφέρει καθόλου από αυτήν που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή είναι περίπου το 20% των καταστημάτων κλειστά, δηλαδή από τα 500 περίπου καταστήματα που είναι στο Μηγές Εμπορικό Κέντρο, περίπου τα 100 είναι ξενίκιαστα. Βλέπουμε καταστήματα τα οποία είναι 6 μήνες και ένα χρόνο κλειστά, δεν υπάρχει ενδιαφέρον από επιχειρηματίες να αναπτύξουν δραστηριότητα. Τι ρόλο παίζουν τα ενίκια, διότι πολλοί καταστηματάρχες και έμποροι διαμαρτύρονται ότι τα ενίκια είναι σε πολύ ψηλά ποσά και γι' αυτό το λόγο δεν μπορούν να κρατήσουν τα καταστήματα με δεδομένη την ύφεση. Στην Κηφισιά, παρόλο που οι ιδιοκτήτες έχουν μειώσει τα ενίκια τους σε πολύ μεγάλο βαθμό, έως και 50%, βλέπουμε ότι από τον επιχειρηματικό κόσμο δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Βεβαίως, αυτό που πρέπει να σας πω ότι βλέπουμε μεγάλες πολυεθνικές αλυσίδες έχουν πλέον διαγράψει την Κηφισιά ως τόπο προορισμού για να αναπτύξουν την επιχειρηματικότητά τους. Εντυπωσιακή αύξηση των διαγραφών καταγράφει και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ελλάδας με μπαράζα πωλήσεων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ όπως προβλέπουν η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί εξαιτίας των ακάλυπτων επιταγών που κατακλείζουν την αγορά. Και βέβαια, απεργίες στα μέσα συγκοινωνίας, πορείες, διαδηλώσεις είναι το εκρηκτικό μείγμα που επιδεινώνει την κατάσταση. Αυτό οδήγησε την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου στο πανελλαδικό κλείσιμο των καταστημάτων στις 19 Οκτωβρίου, σε μια προσπάθεια, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, να δηλώσουν την αντίθεσή τους στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην ελληνική οικονομία, ώστε να αποφευθούν περαιτέρω συνέπειες για τα εισοδήματα επιχειρηματιών και καταναλωτών, χωρίς βέβαια να λείπουν και οι φωνές που υποστηρίζουν ότι τα καταστήματα δεν θα καταφέρουν να μείνουν ανοιχτά με συνδικαλιστικές αποφάσεις για κλείσιμο καταστημάτων. Το σίγουρο πάντως είναι ότι η κρίση έχει πλήξει τα εμπορικά κέντρα όλου του λεκανοπεδίου. Αυτό άλλωστε μαρτυρούν και εικόνες από τα άλλοτε πολύ συχνά στα μαγαζιά της πλατείας της Κηφισιάς, με ολόκληρα τετράγωνα να έχουν γεμίσει με ταμπέλες «Ενοικιάζεται».